Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, κύριε Λαβά, να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί θέλω λίγο να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς ως βουλευτής από όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την εμπλοκή, δυστυχώς, Ελλήνων εκπροσώπων εκεί. Είναι και το θέμα της κυρίας Καϊλή και της κυρίας Σπυράκη, άλλο σε άλλη βάση το ένα από το άλλο. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα, τι γίνεται. Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι μια εικόνα, ιδιαίτερα το σκάνδαλο χρηματισμού ευρωβουλευτών από το Κατάρ, στο οποίο εμπλέκονται, εκτός από την κυρία Καϊλή, Ιταλοί, Βέλγοι στις έρευνες τουλάχιστον, ευρωβουλευτές, ΜΚΟ, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Συνδικάτων. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι πάρα πολύ σοβαρό, αναδεικνύει κατά την άποψή μας ένα πολύ βασικό ζήτημα. Ότι ανεξάρτητα με το πώς προσπαθούν εδώ μέσα στην Ελλάδα να παρουσιάσουν κάποιοι ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι αδιάφθοροι κτλ. Και δεν γίνεται τίποτα, όλα εδώ πάνε χάλια, έξω πάμε καλά, μια τέτοια λογική, αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν αυτή την πλευρά, μάλιστα μιλάνε τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τους Βέλγους εισαγγελείς που κάνουν τη δουλειά τους κτλ., ξεχνάνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο έχει συγκλονιστεί τα προηγούμενα χρόνια από πάρα πολύ μεγάλα σκάνδαλα. LuxLeaks, Panama Papers, εμπλοκή του Juncker σε σκάνδαλα φορολογίας στο Λουξεμβούργο, στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου, της Κομισιόν, μεταπηδούσαν είτε σε ΜΚΟ, είτε σε λόμπι, είτε σε μεγάλες ομίλους όπως ο Μπαρόζο στην Goldman Sachs, ο δικός μας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στη ΜΚΟ του εμπλεκόμενου πρώην Ευρωβουλευτή του Ιταλού, του Πάντσερη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε το εξής. Προφανώς δεν είναι ο κανόνας ότι οι ευρωβουλευτές χρηματίζονται και ψηφίζουν αυτά για που ψηφίζουν. Για το γεγονός ότι μαθαίνουμε πάντως για αυτά σημαίνει ότι κάτι δουλεύει, κάτι γίνεται εκεί. Εντάξει, τώρα εδώ είμαστε ακόμα σε μια φάση ερευνών. Θα δούμε πώς μαθαίνεται και με ποιο τρόπο. Εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι προφανώς δεν χρηματίζονται όλοι οι ευρωβουλευτές, όμως από θέσεις αρχής, ιδεολογικές και πολιτικές, υπερψηφίζουν την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη νιώθουμε και εμείς στην Ελλάδα στο πετσί μας. Και στην ακρίβεια και στις τιμές της ενέργειας, στα αντεργατικά νομοθετήματα που έρχονται. Αλλά να το πιστεύεις και να το κάνεις αυτό και να το κάνεις τώρα για άλλους λόγους. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Θέλω εγώ να ενημερώσω και τους τηλεθεατές μας. Γιατί επειδή όλα τα ελληνικά κόμματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καταδικάσαμε τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το χρηματισμό το προηγούμενο διάστημα, θα μπορούσαν και όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ που όντως το έκανε, να καταψηφίσουν και ένα απαράδεκτο ψήφισμα, ξέπλυμα των λόμπι και των επιχειρηματικών συμφερόντων που ήρθε την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια. Πράγμα το οποίο δεν το έκανε. Μάλιστα, εκτός από το ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, τα ελληνικά που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο, στήριξαν ένα ψήφισμα το οποίο λέει επί λέξη ότι αναγνωρίζουμε ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το φαινόμενο το οποίο δημιουργεί τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τα φαινόμενα χρηματισμού μέσα σε αυτό το σάπιο σύστημα. Και εκτός από το ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα υιοθετούν αυτή τη λογική. Μάστε. Όχι, να δω απλώς να απαντήσει ο κ. Σαλαβάνος. Κοιτάξτε, η συζήτηση νομίζω και του κρατικού προϋπολογισμού για φέτος και τα στοιχεία που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός χρειάζεται να την εξετάσουμε στη βάση και του λεγόμενου νέου pass αυτού. Food pass, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει τελικά η κυβέρνηση έτσι. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε γύρω στα 60 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα, αυτό αναγνωρίζει ο προϋπολογισμός, και το 95% αυτών των φορολογικών εσόδων το μαζεύει το κράτος από τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους, ενώ όλοι οι μεγάλοι λεγόμενοι, όπως λέει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, στρατηγικοί επενδυτές, Microsoft, Amazon, οι εφοπλιστές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας συμβάλλουν ένα 5% στον προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε πού πάει η συζήτηση. Εγώ θα πω, συμφώνω με τα στοιχεία που. Δεν αμφισβητούνται τα στοιχεία που είπαν οι συνομιλήτρες στο τραπέζι πριν. Εγώ θα πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμβάλλει 6 δισεκατομμύρια περίπου στα φορολογικά έσοδα. Λέω λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, θα ήταν ή δεν θα ήταν λύση πραγματικά η αύξηση, γενναία αύξηση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Θα ήταν. Θα ήταν ή δεν θα ήταν λύση. Με μείωση φορολογίας. Δεν θα ήταν λύση η μείωση του ειδικού, η κατάργηση λέμε, του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και στην ενέργεια και στο ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Θα ήταν ή δεν θα ήταν λύση να πάρθουν μέτρα για να προστατευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης και δεύτερης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών που τώρα έχουμε μπροστά μας μέχρι το τέλος του χρόνου πολλές χιλιάδες ανθρώπους που θα χάνουν στο σπίτι τους. Θα ήταν ή δεν θα ήταν λύση να ρυθμιστούν τα χρέη των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων αγροτών κτλ. Προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Που αδυνατούν να τα πληρώσουν. Εμείς λέμε θα ήταν. Κανείς εδώ στο τραπέζι δεν θα διαφωνήσει. Το θέμα όμως είναι το εξής.
Γιατί όταν το ΚΚΕ κατέθεσε αυτές ακριβώς τις τροπολογίες που σας λέω στη Βουλή προς συζήτηση, ούτε η Νέα Δημοκρατία, καλά προφανώς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ στήριξαν να μπει σε συζήτηση τουλάχιστον η πρόταση του ΚΚΕ και αυτά τα φλέγοντα ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων προς τους ανθρώπους που τους παρακολουθούν. Ωραία. Για να έχει και ένα βάρος η συζήτηση η οποία κάνουμε. Λοιπόν. Απλώς κυρία Λαβάνη, για να είμαστε σαφείς, όταν καταθέτουμε όλοι τροπολογίες, τίθεται συζήτηση μόνο αν ο Υπουργός. Δηλαδή η κυβέρνηση. Αυτό έτσι προβλέπετε. Πάντα. Έτσι προβλέπετε. Έτσι δηλαδή, κάνατε κι εσείς. Ναι, όχι απλώ. Πρέπει να το δεχτεί, δεν γίνεται. Δηλαδή, αλλιώς δεν τίθεται και οι δικές μας τροπολογίες και του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25 δεν τίθεται λοιπόν, καν σε συζήτηση. Απλά τις ίδιες τροπολογίες είχαμε καταθέσει και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πολύ καλά. Απλώ λέω για τη διαδικασία. Και είχαν την ίδια κατεύθυνση. Δεν είμαστε αντίθετοι. Αυτό λέει. Δύο πολύ σύντομα σχόλια τη μία φράση. Η συζήτηση, η τοποθέτηση τη κυρία Βούλτεψη θυμίζει αυτό το φοβερό σχόλιο που είχε γίνει όταν ζητούσαμε την μείωση ή την καταργήση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, που βγήκαν τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και λέγανε μα έτσι θα ωφεληθούν αυτοί που έχουν Porsche Cayenne, δηλαδή οι πλούσιοι. Δηλαδή, λες και στην Ελλάδα, έτσι είμαστε πολύ πλούσιοι και λίγοι φτωχοί. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Δεύτερο σχόλιο. Θα είχε πραγματικά μεγάλη βάση η συζήτηση που γίνεται και η πολιτική αντιπαράθεση, η έντονη στο τραπέζι από τις συνομιλητριές μου, εάν δεν είχαν ψηφίσει το προηγούμενο διάστημα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, τις δεκάδες φοροαπαλλαγές που έχουν το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα, όπως μπήκαν ξανά προς ψήφιση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν είχε γίνει αυτό, τότε θα είχαν όλοι περισσότεροι και πώς να το πω, περισσότερο θάρρος, θα μπορούσαν να απευθύνονται και στην εργατική τάξη και στα λαϊκά νοικοκυριά που σφαδάζουν σήμερα από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Να μιλήσουμε και εμείς λίγο γιατί τη μονοπολίσατε τη συζήτηση με τον κύριο Γιανακόπουλο. Εάν κάτι αποδείχθηκε, εάν κάτι έχει αποδειχθεί, είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, ένα πάρα πολύ σοβαρό σκάνδαλο, το οποίο έχει και ευρωενωσιακές απολύξεις και έχει ευθύνες όλων των κυβερνήσεων από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, που θωράκισαν όλο το απαράδεκτο πλαίσιο το οποίο υπάρχει για να μπορούν να γίνονται οι παρακολουθήσεις, είτε οι νόμιμες που αναφέρθηκαν εδώ, είτε και με το παράνομο λογισμικό, το οποίο από το Μάρτιο του 2021 με τις ψήφους αυτών των κομμάτων μπορεί να φτιάχνεται, να αγοράζεται και να πουλιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι, ούτε στην περίπτωση της παρακολούθησης της έδρας του ΚΚΕ, δεν επεκτείνομαι, ωραία, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σήμερα είναι ότι στο φόντο του πολύ επικίνδυνου σκανδάλου χρηματισμού ευρωβουλευτών, με εμπλοκή και της κυρίας Καϊλή και άλλων, γίνεται μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν λοιπόν οι παρακολουθήσεις για την πάταξη της διαφθοράς. Ο λαός δεν πρέπει να το επιτρέψει αυτό για κανένα λόγο.